το Θανάση Φυσκαδουράκη. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα, Νίκο μου, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να ευχηθώ καλό χειμώνα με όμορφα γεγονότα, όχι τόσο δυσάρεστα. Θα μου επιτρέψετε, και... θα μας επιτρέψετε να... και θα μας λίγο, επειδή μου η καθημερινότητα να ομορφύνει λίγο ότι... Τον γνωρίζω καλά. Έχω βρεθεί και σε ευχάριστες στιγμές της ζωής του. Έτσι. Είναι ένας άνθρωπος που νομίζω έχει και την εκτίμηση και την αγάπη όλων μας. Και όταν άκουσα την καταγγελία του σήμερα για πλημμυροπαθείς και μάλιστα για τον πεθερό του, του ζήτησα να είναι εδώ να μας πει τι ακριβώς σημαίνει για να ψαχτεί αυτό που καταγγέλει, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πες μας, βρε Θανάση. Κοίτα, Νίκο μου, μιλάω καθημερινά με τον πεθερό μου και την πεθερά μου και με τους συγχωριανούς μου, γιατί τον Βλοχό είναι ένα χωριό που το έχω αγαπήσει πάρα πολύ όταν γνώρισα τη γυναίκα μου την Κατερίνα, και είναι ένα χωριό που το αγαπάει πάρα πολύ ο γιος μου, ο Ιερώνυμος. Είμαι συνέχεια εκεί, χειμώνα, καλοκαίρι, όλο τον COVID τον έζησα εκεί, 1,5 χρόνο έζησα εκεί. Μέχρι και αφιέρωμα μου έκανε ο συνάδελφός ο Τέλογλου στον Αντένα πώς ένας καλλιτέχνης αφήνει την Αθήνα το θέατρο και ζει στο χωριό. Δηλαδή, πήραμε πρόβατα με τον πεθερό μου, πήραμε κότες, ασχολήθηκα με τη γη και ξαφνικά σε μία νύχτα χάνονται όλα, Νίκο. Να τους παίρνω τηλέφωνο 2 η ώρα το βράδυ να μου λένε ότι σπάσαν τα φράγματα και να ανεβαίνει το νερό, να είναι στον Άγιο Αθανάσιο και να ανεβαίνει το νερό, και 5 η ώρα το πρωί να μου λες: Θανάση, δεν υπάρχει το σπίτι, το νερό έχει περάσει τις σκεπές. Έδωσε το κράτος και καλά έκανε τα 6.500. Αγωνιζόμαστε ακόμα ο πεθερός μου και η πεθερά μου. Εγώ θα μιλήσω για τη δική μου οικογένεια, την καινούργια οικογένεια που έχω αποκτήσει και τους αγαπώ πολύ. Ακόμα δεν έχουν κρεβάτι, δεν έχουν ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, και έχει δώσει το κράτος κάποια λεφτά. Με τα Φασάνο βρήκαμε ένα σπίτι κάπου στον Παλαμά, με ένα κάπως χαμηλό ενίκιο, γιατί θέλουν και μπροστά 2-3 μηνιάτικα. Και μου λέει: Θανάση, δεν υπάρχουν τα λεφτά στην τράπεζα. Τα πήρα, λέει, εις πρακτική. Γιατί είναι ένας αγρότης, ο πεθερός μου, με την πεθερά μου, χρωστούσε όντως στην τράπεζα και του λείπουν τα 6.500 η βοήθεια που έδωσε το κράτος. Και ο άνθρωπος του κόβεται τα πόδια και αρχίζει και κλαίει. Εντάξει, εγώ κάνω τόσο πολύ αγώνα από την Αθήνα να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους να πάρει έκταση και στην τηλεόραση. Γιατί ξέρεις τι, ωραία τα βλέπουμε εμείς από την Αθήνα. Αν μιλήσει από κοντά, Νίκο, υποφέρουν, πεινάνε, πονάει η ψυχή τους. Όταν άκουσα την καταγγελία, οργίστηκα και είπα ότι πρέπει να το ψάξουμε. Ναι, γιατί? Είναι και άλλη συγχωριανή, μου είπε. Ναι, πρώτα απ' όλα, υπήρχε φοβούνται να μιλήσουν στο δέος των εισπρακτικών. Η ρητή διαβεβαίωση νομίζω ότι είναι μέρος του νόμου. Ότι είναι ακατάσχετα τα χρήματα των αποζημιώσεων. Αυτό το έχουμε ακούσει. Επειδή θεωρώ ότι από την κυβέρνηση είναι ακατάσχετα τα χρήματα, πιθανολογώ, δεν το γνωρίζω, πιθανολογώ, ότι μπορεί να έχει γίνει από αμέλεια της τράπεζας, γιατί η τράπεζα έχει το λογαριασμό, ο λογαριασμός είναι τραπεζικός, η τράπεζα έχει ευθύνη στο λογαριασμό. Είναι έτσι, τραπεζικός. Και με την... Θα συγκρατηθώ, γιατί έχω ένα χαρακτηρισμό που νομίζω δεν πρέπει να το πω. Άστο, και εγώ με κρατήσω. Της πρακτικής εταιρείας, στη συμπεριφορά που καταλαβαίνετε ίσως κάποιοι τι θέλω να πω. Αν συμβαίνει τέτοιο πράγμα, ναι, αν γιατί τράπεζα έχει ότι επιτρέψει και εις πρακτική έχει πάρει χρήματα από λογαριασμό πλημμυροπαθούς, αυτά τα 6.500, περιμένω να δω το πρόστιμο για την τιμωρία. Τίποτα λιγότερο. Αυτό περιμένω και εγώ. Και τα λεφτά ξανά και πρέπει να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους, έτσι. Ρε Θανάση, ναι. Πραγματικά. Γιατί κάνουν αγώνα επιβίωσης. Δηλαδή, το ρωτάω σήμερα τον πεθερό μου πώς είναι το χωριό. Τι να μου, Θανάση, έλα μου λέει. Είναι γεμάτο βατράχια, χελώνες, νερόφιδα. Δηλαδή, έχουμε φτάσει ένας τόπος ευλογημένος, χαρούμενος. Έχουμε φτάσει σε μια βιβλική καταστροφή και εικόνες. Δηλαδή, το ότι να καθαρίσει το σπίτι σου έδωσε 600-700 ευρώ. Δεν σηκώνονται τα έπιπλα, παιδιά. Τα 20 συσκευές δεν σηκώνονται με την τόση λάσπη. Είναι δύο άνθρωποι 66 χρονών. Εγώ είμαι στην Αθήνα με δύο θέατρα, είμαι στο Σεσουάριο Δολοφόνους και στο Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας. Δεν μπορώ να ανέβω πάνω να βοηθήσω. Η γυναίκα μου κρατάει τον Ιερώνυμο. Ποιος να βοηθήσει? Και παίρνουν ανθρώπους, αλλά όλοι ζητάνε λεφτά. Ο πεθερός σου πήγε στην τράπεζα και είπε: Μα μου πήραν τα λεφτά από τον λογαριασμό. Τι του απάντησε η τράπεζα? Ναι. Τι του είπε? Τίποτα. Μέχρι τώρα ήταν εκεί στην τράπεζα. Από το πρωί κλαίει και οδύρεται και ακόμα η τράπεζα είναι σε συνεννοήσεις. Πήρε έκταση τώρα λόγω της τηλεόρασης και περιμένω ή αργά το απόγευμα ή μέχρι Δευτέρα τα λεφτά να έχουν μπει. Του λέω: Σε παρακαλώ, Κώστα, πάρε με τηλέφωνο για να δούμε τι γίνεται. Γιατί η κυβέρνηση είπε επισήμως ότι αυτά τα λεφτά είναι αδέσμευτα. Δεν δεσμεύονται. Έτσι. Γιατί είναι λεφτά για πλημμυροπαθή. Γιατί εμείς χάσαμε και το αυτοκίνητο σε τόση. Σε ευχαριστώ πολύ. Βλέπετε ένα θέλω φίλε, να είμαστε κοντά. Εγώ αγαπώ πολύ τον Βλοχό και τη μεταμόρφωση και τον Παλαμά. Είναι ένας τόπος που με ξέρουν όλοι εκεί.
είμαι Πάσχα, καλοκαίρια. Με ξέρουν και όλοι οι συγχωριανοί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο, και τα κανάλια που δίνουμε έστω μέσω της τηλεόρασης λίγο τόνωση ψυχολογική. Είναι να τους βοηθήσουμε. Να το κάνουμε και γιατί, να προβάλλουμε. Ξέρεις τι, μπορεί να είναι φτωχοί άνθρωποι στη τσέπη, αλλά στο μυαλό δεν είναι φτωχοί. Και μην τους κοροϊδεύουμε. Ας είμαστε δίπλα και να τους βοηθήσουμε. Εγώ αυτό θέλω. Στην ψυχή που έχουν. Θανάση μου, σε ευχαριστώ πολύ.